Από την τσέπη τους είναι υποχρεωμένοι από αύριο να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ τα φάρμακά τους. Οι φαρμακοποιοί και της Λάρισας, διαμαρτυρόμενοι για την μη εξόφλησή τους από τον νέο ασφαλιστικό φορέα των ΕΟΠΗ, διακόπτουν την πίστοση επαόριστον ξεκινώντας από αύριο. Επίσης, αύριο Τετάρτη θα είναι κλειστά τα φαρμακεία και στη Λάρισα στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που έχει αποφασιστεί, καθώς ο φαρμακευτικός κόσμος της χώρας ζητά εκτός από την εξόφληση όλων των δαπανών από το 2011 και την αύξηση του χρόνου πίστωσης από τις φαρμακοβιομηχανίες στους 3 μήνες. Ωστόσο, την ημέρα της απεργίας θα εφημερεύουν αναδιαστήματα ορισμένα φαρμακεία. Από τις 8 έως τις 10.30 θα εφημερεύει το φαρμακείο επί της οδού Ρούσβελτ 73. Από τις 10.30 έως τη 1 το μεσημέρι το φαρμακείο απέναντι από το Δημαρχείο επί της Ίωνος Δραγούμη 6. Στη συνέχεια, από τη 1 έως τις 3.30 το φαρμακείο που βρίσκεται στην 23 Οκτωβρίου 102 κοντά στην οδό Σεφέρη. Από τις 3.30 έως τις 6 το απόγευμα το φαρμακείο επί της οδού Ηρών Πολυτεχνείου 45α και Ανθίμου Γαζή Γωνία. Από τις 3.30 έως τις 6 το φαρμακείο που βρίσκεται επί της οδού Ηρών Πολυτεχνείου 45α και Ανθίμου Γαζή Γωνία απέναντι από τα ΚΤΕΛ Τρικάλων. Από τις 6 έως και τις 8.30 το φαρμακείο στην Καρδίτσης 131 κοντά στο γυροκομείο. Από τις 8.30 έως τις 11 το βράδυ το φαρμακείο επί της οδού Βενιζέλου 28. Τέλος, από τις 11 το βράδυ έως τις 8 το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο του Νικόλαου Φωλίνα στην Ιάσονος 36 μεταξύ των οδών Τσιμισκή και Οικονόμου Εξοικονόμων. Όταν λοιπόν τα ελλείμματα είναι τεράστια, όταν δεν μπορεί κανένας να εγγυηθεί σήμερα εάν θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα, όχι μόνο οι ασθενείς αλλά και τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες, έχουν εξαντλήσει το κεφάλαιό τους, έχουν εξαντλήσει την πιστοληπτική τους ικανότητα και βρίσκονται στο κόκκινο. Σήμερα που μιλάμε, χιλιάδες επιταγές διαμαρτύρονται από τα φαρμακεία και από το χοντρεμπόριο. Χθες είχαμε στην Αθήνα μια σύσκεψη με τους φαρμακοβιομηχάνους και ζητήσαμε να αυξήσουν την πίστοση κατά 1 με 2 μήνες. Ουδής των μονοπωλιακών εταιριών, που είναι παγκόσμια μονοπόλια, εδέχθη και πολλοί μάλιστα απείλησαν ότι θα αποχωρήσουν από την Ελλάδα. Δυσβάστακτο γίνεται από αύριο το κόστος των φαρμάκων για τους ασφαλισμένους. Ενώ πολλοί συμφωνούν πως την ώρα που ο ιδιωτικός τομέας της χώρας στενάζει και το δημόσιο οφείλει στις επιχειρήσεις ποσά από 2 και 3 χρόνια, δεν θα έπρεπε οι φαρμακοποιοί να προχωρούν σε ακραίες επιλογές, όπως είναι η διακοπή της πίστωσης στους ασφαλισμένους. Από την πλευρά του πάντως, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος τονίζει πως σε αυτή την τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στις δαπάνες που αφορούν στην υγεία.